και να συναντήσουμε τώρα τον κύριο Νίκο Μπατιέλο, τον γραμματέα της ΚΝΕ, να συζητήσουμε για τα πανεπιστήμια με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν και πιο νοπά. Καλησπέρα, κύριε Μπατιέλο, τι κάνετε? Καλή χρονιά κιόλας, με υγεία. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές. Χρονιά πολλά, καλή χρονιά. Καλησπέρα. Καλή χρονιά, καλή χρονιά σε όλους. Έχουμε ανοίξει πολύ καιρό και τη βλέπετε κι εσείς αυτή την αντιπαράθεση που αφορά τα πανεπιστήμια μέσα σε ένα πρίσμα που θέτει βέβαια κυρίως το ζήτημα της ασφάλειας. Θα μου πείτε, γι' αυτό πρέπει να συζητάμε για τα πανεπιστήμια? Όχι, και θα συμφωνήσουμε, αλλά επειδή το συζητάμε και επειδή έχει ανοίξει μια μετοπική κυβέρνηση αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να μας πείτε ποια είναι η δική σας οπτική για αυτό το θέμα της ασφάλειας και της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Εγώ νομίζω να μιλήσουμε για την ασφάλεια. Απλά να μιλήσουμε για την ασφάλεια όπως την αντιλαμβάνονται η μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών σε όλη την Ελλάδα. Αυτοί οι φοιτητές που μαζί με τους μαθητές βγήκαν πάλι σήμερα στον δρόμο. Ήταν ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο και σήμερα, μαθητικό, φοιτητικό, γονιών. Και αυτή την εικόνα πρέπει να τη δει η κυβέρνηση, γιατί και αυτά τα παιδιά για την ασφάλεια μιλάγανε. Μιλάγανε πρώτα και κύρια για την ασφάλεια από τον κορονοϊό και την πανδημία. Mm-hmm. Γιατί με τα πρωτόκολλα τα σημερινά και τα πανεπιστήμια και τα σχολεία είναι κυριολεκτικά κέντρα υπερμετάδοσης του ιού, χωρίς να έχει πάρθει επί ουσίας κανένα μέτρο προστασίας, ανοίξανε όπως κλείσανε, την ίδια ώρα που η πανδημία καλπάζει, οι νεκροί στη χώρα μας έχουν φτάσει σε πολύ μεγάλα ύψη και οι μαθητές βγήκαν στον δρόμο. Να σας κάνω λίγο το συνηγόρο του διαβόλου. Ναι, να διεκδικήσουν τέτοια μέτρα που ακόμα και τώρα δεν έχουν πάρθει. Θα σας έλεγαν. Επειδή σας άκουσα πριν, τιμωρούν και τους γονείς των μαθητών ότι αν το παιδί σου κολλήσει κορονοϊό, γιατί είναι η κακιά η ώρα, γιατί τα περισσότερα παιδιά προσέχουν και το ξέρετε καλά αυτό και προσπαθούν πάρα πολύ, το έχουν μάθει αυτό πια και το ζουν με τέτοιο τρόπο για να διαφυλάξουν και τις κοινωνικές τους σχέσεις, τη ζωή τους κλπ. Όμως γίνεται με την όμικρον, ειδικά τώρα, και τιμωρούν το γονιό να έχει μισό. Προσέξτε, κυρία Μπατιέλο, τι σας λέει, ποιο είναι το αντεπιχείρημα σε αυτό, που οφείλω να σας το θέσω ξανά ερώτηση. Είναι, ωραία, μου λέει το κουκουέ και μου κάνει αυτή την κριτική. Γιατί δεν μου είπε όταν το συζητούσε να μην τα ανοίξω? Δεν είπαμε εμείς ποτέ να μην ανοίξω. Ναι, εγώ το θέτω ως ερώτημα. Ναι. Πώς θα έπρεπε να ανοίξουν ή να μην ανοίξουν? Εγώ θέλω να θυμίσω, 27 νομίζω το Φλεβάρι, κλείνουμε 2 χρόνια από το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στη χώρα μας. Σωστά. 2 χρόνια λοιπόν. 2 χρόνια στα οποία τα σχολεία κλείσανε, καρακλείσανε. Τα πανεπιστήμια κλείσανε και καρακλείσανε. Σε όλο τον κόσμο. Για πάρα πολύ καιρό και σε όλο τον κόσμο, βεβαίως. Το θέμα είναι ότι πέρασαν 2 χρόνια και μέτρα δεν πάρθηκαν. Πείτε μου εσείς ποιο είναι το μέτρο για να ανοίξουν? Εμάς η θέση μας είναι να ανοιχτά. Οι θέσεις των μαθητών στις περσινές μεγάλες μαθητικές κινητοποιήσεις των φοιτητών, στις περσινές μεγάλες φοιτητικές κινητοποιήσεις, ήταν ανοιχτά και ασφαλή σχολεία και πανεπιστήμια. Γιατί κοιτάξτε, μέσα στα αιτήματά του τα σημερινά ήταν και το τι θα γίνει με τα μαθησιακά κενά. Ξέρετε τι κενά έχει αφήσει η εκπαιδευτική, τι λένε δηλαδή, και για τα σχολεία και για τα πανεπιστήμια. Η τηλεεκπαίδευση έτσι όπως έγινε και με τη δυνατότητα που είχε ένας κόσμος να την παρακολουθήσει. Τεράστια. Και έχει αφαιθεί αυτό στην ατομική ευθύνη του καθενός, όπως ατομική ευθύνη είναι και η πανδημία, η υγεία σου να ζήσεις. Έτσι, ατομική να ρωτήσω, όταν μπόρεσες να καλύψεις τα κενά. Να το πάμε λίγο συγκεκριμένα. Έχει ένα κρούσμα. Υπάρχει 1, 2, 3, 5 παιδάκια σε μια τάξη που έχουν νοσήσει. Και έρχεται η συζήτηση και ρωτούν τον εκπρόσωπο. Μπορεί να είναι και σε ένα σχολείο κάποιος άνθρωπος δικός σας ή σε μια συζήτηση, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα το βρίσκουμε και στα σχολεία και στο Πανεπιστήμιο. Βέβαια. Και τον ρωτάνε, τι πρέπει να κάνουμε, να κάνουμε τηλεκπαίδευση ως εναλλακτική λύση? Εσείς τι απαντάτε? Είστε κατά της τηλεκπαίδευσης? Όχι, γενικά κατά της τηλεκπαίδευσης ως μορφής, όχι. Είμαστε κατά ότι δεν πάρθηκε κανένα μέτρο αραίωσης των τάξεων. Κοιτάξτε, η τηλεεκπαίδευση είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που μπορεί να αξιοποιηθεί σε ειδικές περιπτώσεις. Δεν είναι ειδική η περίπτωση τώρα, αυτή που έχουμε? Εμείς λέμε ότι τα 2 χρόνια αυτά έπρεπε να έχει εξασφαλιστεί η διαζώσης εκπαίδευση με όρους ασφάλειας, δηλαδή αραίωση των τμήματων. Mm. Μα είναι δυνατόν να μιλάμε ακόμα για 27 τμήματα προσλήψης εκπαιδευτικών για να μπορεί να γίνει αυτή η αραίωση των τμήματων? Τώρα τα παιδιά έχουν και ένα ακόμα μεγάλο άγχος μπροστά του. Και αυτό το άγχος λέγονται εξετάσεις. Γιατί είναι μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Η ύλη, αντί να αντιμετωπίζεται ως το περιεχόμενο της μόρφωσης που πρέπει να παίρνει ένα παιδί στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη ηλικίου για να γίνεται ολοκληρωμένος άνθρωπος, στο σημερινό σχολείο αρένα ανταγωνισμού είναι το πεδίο, είναι το γήπεδο και αντιμετωπίζεται μόνο ως που θα σε ρωτήσουμε για να εξεταστείς με ένα πολύ σκληρό σύστημα και να δούμε πόσοι θα πετσοκοφτούν βέβαια και φέτος οι σακταίοι στα πανεπιστήμια. Προσέξτε τώρα που το πάτε στα πανεπιστήμια. Καταλαβαίνετε, δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα στα παιδιά. Κύριε Μπατιέλο, όταν δεν απαντιέται τι θα γίνει. Τώρα που το πάτε στα πανεπιστήμια, υπάρχει μια συζήτηση.
η οποία είναι στην επικαιρότητα και βάζει όλους όσους εμπλέκονται στην πολιτική να συζητούν γι' αυτό. Τι λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία? Γιατί υπάρχει η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια μετοπική αντιπαράθεση για αυτό το θέμα. Ο ένας λέει έξω αστυνομία από τα πανεπιστήμια, ο άλλος λέει εγώ καταργήσει το άσυλο, τι χρειάζομαι με αυτά που συμβαίνουν στο πανεπιστήμιο. Εσείς τι λέτε? Καταρχήν, τα είπα όλα τα προηγούμενα για να αποφύγω την ερώτηση που μου κάνετε και στην αρχή, αλλά και να δείξω και τα θέματα ασφάλειας. Βεβαίως, εννοείται. Προβληματισμό που έχει ο πολλής κόσμος. Και σε αντιπαράθεση με το νούμερο ένα θέμα της ατζέντα της κυβέρνησης, που είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία, όπως πολύ σωστά είπατε. Και επίσης να προσθέσω ότι τη διαφωνία Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ εγώ δεν την παρακολουθώ έτσι, ούτε τη βλέπω, ούτε οι δημόσιες τοποθετήσεις τους είναι έτσι. Ίσως να διαχέεται αυτό, αλλά εγώ είδα προχθές τον κύριο Κατρούγκαλο σε τηλεοπτικό κανάλι να μην διαφωνεί με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Να διαφωνεί με το ποιο θα την έχει στην ευθύνη του. Μα δεν θέλει, δεν θέλει πανεπιστημιακή αστυνομία ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το ήταν ακριβώς αυτές οι δηλώσεις του. Ήταν ένα σώμα, βεβαίως, το οποίο θα είναι όμως την ευθύνη του Πρίτανη. Ναι, ένα αναβαθμισμένο σώμα με την ευθύνη του Πρίτανη. Αυτή είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι αστυνομικό όμως λένε. Όχι αστυνομικό. Αστυνομικό λέτε εσείς. Αστυνομικό, βεβαίως. Εγώ κρατήσω να πάω του κ. Λιόπουλου. Κοιτάξτε, όχι, σας είπα μια συγκεκριμένη τοποθέτηση για το πώς προσλαμβάνω κι εγώ. Αυτή την αντιπαράθεση. Άρα, πείτε μας όμως για τη δική σας θέση. Η δικιά μας θέση, που είναι και το πιο σημαντικό να σας πούμε από την πλευρά μας, είναι ότι επιβεβαιωθήκαμε όλη την τελευταία εβδομάδα, είμαστε ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία και σε όλα τα μέτρα καταστολής μέσα στο πανεπιστήμιο πειθαρχικό των φοιτητών, αλλά τα οποία βάζουν στο στόχαστρο τους αγώνες και τις διεκδικήσεις των φοιτητών. Την τελευταία εβδομάδα, αυτό που ξεκίνησα να λέω, μας επιβεβαίωσε όλες οι κινήσεις, οι δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, την ανακοίνωση που έβγαλε η ΚΝΕ την επόμενη των επεισοδίων στην ΑΣΟΕ, η οποία έλεγε ότι υπάρχει σχέδιο έντασης της κρατικής καταστολής, της κυβερνητικής καταστολής απέναντι στους αγώνες των φοιτητών. Γιατί εντάξει, η κυβέρνηση αξιοποιεί ενέργειες ομάδων, κάποια περιστατικά και προβοκατόρικα, τα λέμε εμείς ανοιχτά, και που πραγματικά κάποιος πρέπει να τον απασχολήσει, δηλαδή ποιον ευνοούν. Ένα τρυπάνι εδώ ή κάτι άλλο. Ξέρετε, κύριε Μπαρχέλο, αν υπάρχει ένα κόμμα, και σας το λέω ευθέως εδώ και δημόσια, που προσυπογράφω ότι αποκλείεται να έχουν μπει μέλη του με Black & Decker να τρυπάνε τείχους, είναι σίγουρα ότι δεν είναι παιδιά της ΚΝΕ. Απ' την άλλη όμως, επειδή εσείς δεν τρυπάτε τείχους και δεν κάνετε μπάχαλα, σας θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί δεν είστε κι εσείς υπέρ, να το γυρίσω δηλαδή το ερώτημα, ενός μέτρου γιατί που διατηρεί την ασφάλεια στο πανεπιστήμιο? Καταλαβαίνω το ερώτημα, καταλαβαίνω. Δεν είναι ο στόχος της πανεπιστημιακής αστυνομίας αυτό. Ποιος αυτό προβάλλει. Ο στόχος της πανεπιστημιακής αστυνομίας είναι οι αγώνες των φοιτητών, η οποία η ίδια η κατάσταση μέσα στα πανεπιστήμια, αυτή που δημιουργεί η κυβέρνηση και αυτή και η προηγούμενη, το πανεπιστήμιο επιχείρηση που λέμε εμείς, δημιουργεί μεγάλη αγανάκτηση, δυσφορία και αγώνες των φοιτητών που στοχεύουν και στη συνείδησή τους. Μην κουνιέστε και πάρα πολύ, γιατί έτσι είναι τα πράγματα, δεν μπορεί να αλλάζουν στις διεκδικήσεις σας. Ο Δημήτρης Τάξης να σας ρωτήσει. Να ολοκληρώσω την πρωταγωνία. Ναι, ένα δευτερόλεπτο. Πότε έγινε αυτό το περιστατικό και ξανανεθρεμάνθηκε η συζήτηση για την πανεπιστημιακή αστυνομία στην ΑΣΟΕ? Μία μέρα αφού το καπάκι του υπόνομου πετάχτηκε και βγήκε όλη η βρώμα για κόντρες επιχειρηματικών συμφερόντων, καθηγητών, με μαφιόζικες επιθέσεις και ξυλοδαρμούς με μπράβους. Ξυλοδαρμούς με μπράβους που εμπλέκονταν σε επιχειρηματικά συμφέροντα και άλλα. Κατηγορούνται σε ποινικά σοβαρά αδικήματα, από τοκογλυφίες μέχρι και άλλα, που προκαλούν τεράστια δυσφορία. Και αυτό λέμε εμείς είναι το πανεπιστήμιο επιχείρηση. Και μια μέρα από αυτό το γεγονός που όλους τους φοιτητές της ΑΣΟΕ, γιατί δίδασκει ακόμα αυτός ο άνθρωπος. Και το ζήτημα είναι να διαλευκανθεί βεβαίως αυτή η υπόθεση. Αλλά λέμε εμείς ότι όλο το πανεπιστήμιο δυστυχώς μέσα στην κόντρα, στους ανταγωνισμούς, τα επιχειρηματικά συμφέροντα που είναι κύριε. Μέσα. Τέτοια φαινόμενα πληθαίνουν. Να μπορούμε να σα ρωτήσουμε και ο Δημήτρης όμως. Αυτό το πανεπιστήμιο έρχεται να υπηρετήσει και η πανεπιστημιακή αστυνομία, να το θωρακίσει και να δυσκολέψει τους φοιτητές που αντιδρούν σε αυτό να αγωνιστούν. Να πάμε, κύριε Μπαρχέλο, λίγο πριν την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, στα Λύκεια. Υπάρχει μια ανακοίνωση από τον Δήμαρχο Παπάγου Χολαργού για τις καταστροφές που έγιναν στο Λύκεια της περιοχής και τις κλοπές και ζητεί να μην πληρώσουν τις καταστροφές αυτές οι πολίτες, οι δημότες του Δήμου, αλλά αυτοί που τις έκαναν. Συμφωνείτε με αυτή την τακτική? Τον άκουσα και επειδή το έψαξα το θέμα από την ώρα που βγήκε στην προηγούμενη εκπομπή μέχρι τώρα, υπάρχουν και δύο ανακοινώσεις των μαθητών. Καλό θα ήταν όσο είναι δυνατόν, δεν ξέρω αν είναι υπόψη σας. Μα εγώ γι' αυτό σας ρωτάω να πείτε και εσείς. Θέλαμε να τις μάθουμε. Πείτε και τις ανακοινώσεις των μαθητών και πείτε και την άποψή σας.
Όχι, δεν λέω βασικά δεν από την άποψή μου, γιατί δεν το γνωρίζω το ίδιο το περιστατικό. Όχι, αν συμφωνείτε με τη λογική του Δημάρχου. Από τη γνώμη μου, αλλά θα ξεκινήσω λέγοντας ότι έχουν βγάλει ανακοίνωση οι μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου, λέγοντας ότι ήταν εξωσχολικοί, ότι δεν έχουν καμία σχέση με τον αγώνα που δίνουν και είναι για τα συγκεκριμένα ζητήματα που σας έλεγα πριν. Και οι εξωσχολικοί πώς μπήκαν μέσα σε μια κατάληψη? Γιατί κινητοποιούνται. Και το δεύτερο που ενημερώνει. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Μία κατάληψη δεν οφείλει να προστατεύσει το σχολείο από τους εξωσχολικούς που θα μπουν και θα καταστρέψουν και θα κλέψουν? Ένας δήμαρχος, καταρχήν, οφείλει να σκεφτεί και να ακούσει γιατί οι μαθητές αγωνίζονται. Προφανώς. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσει και αυτός κάποια από αυτά τα αιτήματα τα οποία έχουν. Δεν λέμε εναντίον. Κυρία Παπαθιάλο, δεν μιλάμε εναντίον της κατάληψης. Δεν λέμε. Λογικά αιτήματα. Τα παιδιά τα λένε ακούστε αυτά με λίγο. Δύο χρόνια. Εγώ δεν λέω εναντίον της κατάληψης. Δεν μιλάμε για τα αιτήματα. Εγώ δεν λέω εναντίον της κατάληψης, ούτε για τα αιτήματα που πολλά από αυτά μπορεί να είναι σωστά. Εναντίον καταστροφών εννοείται. Και τα εγώ τα ρωτάω το εξής. Σύμφωνοι. Άρα υπάρχουν κάποιες καταστροφές. Πρέπει να τις πληρώσουν οι δημότες? Πρέπει να τις πληρώσουν αυτοί που τις έκαναν? Αυτοί που έκαναν την κατάληψη όφυλαν. Μισό λεπτό. Αυτοί που έκαναν την κατάληψη όφυλαν να προστατεύσουν το σχολείο από τους εξωσχολικούς που μπήκαν και κατέστρεψαν και έκλεψαν. Αυτό ρωτώ. Νομίζω ότι τα παιδιά αυτό είπανε στην ανακοίνωσή τους. Ότι αυτή η συλλογική μορφή πάλης που όλοι μαζί αποφασίσανε για τους συγκεκριμένους λόγους που είναι δίκαιοι, προσπαθήσανε και να το καταφέρουνε. Παιδιά είναι. Το παλέψανε και παλεύουν με δύναμη όλα τους τα αιτήματα. Τώρα δεν μπορούν να πάρουν την ευθύνη. Ωραία, άρα ποιος να πληρώσει κατά την άποψή σας τώρα? Και νομίζω ότι ο Δήμαρχος πρέπει να δει πάρα πολύ καλά αυτό το γεγονός. Ναι. Πρέπει να δει καλά το γεγονός ότι υπάρχουν μεγάλες ανάγκες στο Δήμο του που την άλλη εβδομάδα, γιατί το έψαξα και γι' αυτό ενημερώθηκα. Ναι. Λήγουν οι συμβάσεις των πολλών δηλαδή, καθαριστριών. Τα παιδιά πήραν την ευθύνη της κατάληψης ενός δημοσίου χώρου και δεν παίρνουν την ευθύνη. Ότι θα χρειαστεί να στηρίξει την ασφαλή. Έτσι πρόσβαση των μαθητών στα σχολεία με τις υποδομές. Σύμφωνοι, όλα αυτά να γίνουν. Το κόστος των καταστροφών και των κλοπών, ποιος θα το υπογράψει? Ο συγκεκριμένος δήμαρχος σε ένα γεγονός τέτοιο υπάρχει. Κύριε Παπαθιάλο, άλλο. Ναι, αλλά δεν μου απαντάτε σε αυτό. Το κόστος των καταστροφών και των κλοπών. Υπάρχουν εκατοντάδες κινητοποιήσεις μαθητών σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν εκατοντάδες σχολεία που διεκδικούν τα ίδια μαθήματα και δεν έγιναν αυτά τα γεγονότα. Μα για εκεί που έγινε, λέμε. Δεν λέμε για εκεί που δεν έγινε. Εγώ σας ρωτάω για εκεί που έγινε. Και φωτίζουμε αυτό που είναι πανελλαδικό και αυτό το συγκεκριμένο θέμα πρέπει να εξεταστεί από τη σκοπιά και των παιδιών, το διεκδικεί σε όλους και βεβαίως αυτού του δυσάρεστου γεγονότος που όμως γίνεται πρώτο θέμα. Κυρία γίνεται πρώτο θέμα για τον Δήμαρχο. Κύριε Μπαθιέλο, μια ερώτηση. Ναι. Ο Δήμαρχος Χολαργού και οποιοδήποτε Δήμαρχος, διαφυλάσσοντας την ασφάλεια των σχολείων, μπορεί να θεσπίσει δημοτική αστυνομία να φυλάει τα σχολεία? Δεν τη διαφυλάσσει την ασφάλεια. Μπορεί να θεσπίσει δημοτική αστυνομία να φυλάει τα σχολεία? Δυστυχώς, ο συγκεκριμένος δεν διαφυλάσσει την ασφάλεια. Αν το κάνει και βάλει δημοτική αστυνομία να τα προσέχει, τι θα πείτε? Σε συνθήκες πανδημίας, 20.000 προσέχουν. Άλλο λέτε εσείς. Δεν λέω καθόλου άλλο. Άλλο λέτε. Εάν ο Δήμαρχος βάλει δημοτική αστυνομία να προσέχει τα σχολεία, θα συμφωνήσετε? Δεν απαντάω αυτό που θέλετε να σας απαντήσω. Η αστυνομία δεν θέλετε να απαντήσετε. Στα σχολεία δημοτική για να αστυνομία. Δεν περιμένω να συμφωνήσετε. Δεν θέλω να σου απαντήσω, αυτό το απαντά, εντάξει. Και θέλω να κάνω και άλλη μια τελευταία σύντομη ερώτηση. Σε ποιο σχολείο της Ευρώπης έχει 15 άτομα κάθε τμήμα και δεν φυλάσσονται τα πανεπιστήμια? Δυστυχώς μπορώ να σας πω ότι σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης γίνεται έτσι όπως σκέφτεται και η χώρα. Όπως εδώ. Αυτή είναι η κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η κατάσταση μιας φτώχειας που μεγαλώνει σε όλες τις χώρες. Η λικοσυμμαχία. Αν ρωτάτε κάτι, θέλετε να σας απαντήσω όποτε θέλετε. Πάρα πολύ. Όχι, ρωτάω. Δεν χρειάζεται ειρωνία όμως. Δεν το λέω εγώ. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ανεξαρτήτως. Η εικόνα των πανεπιστημίων σε όλη την Ευρώπη είναι αυτή που είναι και εδώ. Και για όλες τις χώρες με αυτόν τον δρόμο ανάπτυξης που δεν υπολογίζει ούτε τα συμφέροντα των μαθητών ούτε των εργαζομένων. Η εικόνα των πανεπιστημίων της Ευρώπης μοιάζει με τα δικά μας. Σας λέμε, καταλάβετε το. Έτσι είναι, δυστυχώς. Και γι' αυτό υπάρχουν σε πάρα πολλές χώρες και της Ευρώπης και του κόσμου λαϊκή ξεσηκωμή, απαραίτητη, αναγκαία για να μπορέσει ο λαός να σώσει το λαό. Μόνο αυτός υπάρχει που μπορεί να σώσει τον εαυτό του, βαδίζοντας τον δρόμο της ανατροπής αυτής της κατάστασης που την περιγράφεται ως δεδομένη. Μάλιστα, γιατί το πρόβλημα είναι ο καπιταλισμός. Εντάξει, η χώρα μας είναι πάρα πολύ θετικό ότι στη χώρα μας υπάρχουν αγωνιστικές κινητοποιήσεις που κατακτούν και πράγματα. Θυμίζω τους εργάτες της E-Food, θυμίζω τους εργάτες της Costco.
που είχαν νεκρό δυστυχώς για να ξεσηκωθεί αυτός ο αγώνας, αλλά που μέσα από τον αγώνα τους κατακτούν απαραίτητα για τη ζωή του εργαζόμενου, μάλιστα, του λαού μας, πράγματα τα οποία από την κυβέρνηση, αν περιμένει, ή από μια άλλη κυβέρνηση ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πότε θα τα χαρίσει, δεν πρόκειται να τα χαρίσει ποτέ. Ευτυχώς ζούμε στην Ελλάδα και υπάρχουν τέτοια σχήματα αγώνων. Κύριε Βαρχέλο, νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον η συζήτηση, γιατί και η θέση δική σας ακούστηκε και εμείς ρωτήσαμε αυτά που θέλαμε να ρωτήσουμε και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε ξανά και να μαθαίνουμε εννοείται και τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Γεια χαρά.